Από τη Σόφια, της Βουλγαρίας, μας έρχεται το επόμενο μουσικό σχήμα και είναι το συγκρότημα βυζαντινής μουσικής Τρισάιον, που δημιουργήθηκε το 2013 από τον Νικόλα Αντώνοφ. Η χοροδία εκτελεί εκκλησιαστική μουσική σε σόλο μορφή, σε εκκλησιαστική σλάβικη γλώσσα, παρακαλώ. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει έργα κλασικών βυζαντινών και ελλήνων συγγραφέων. Σημαντικό μέρος καταλαμβάνουν ως οικοδιδάσκαλοι της Βουλγαρίας, όπως ο πατέρας νεόφυτος της Δρύλας και άλλοι, καθώς και τα καλύτερα έργα των μουσικών σχολών στη Βουλγαρία και πνευματικών κέντρων, όπως η Μονή Ζωγράφου στο Άγιο Όρος. Το συγκρότημα έχει βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ χοροδιακής μουσικής. Ο Νικόλα Αντώνοφ είναι απόφυτος του Ιεροδιδασκαλείου της Σόφιας. Η επαγγελματική πορεία του κ. Αντώνοφ περνά από τη Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση και τη Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία, όπου έκανε εκπομπές με ορθόδοξη χριστιανική θεματολογία. Ασχολήθηκε με το Πατριαρχικό Ύφος, με τον κ. Γρηγόρη Νταρνόγλου, άρχοντα μέστορα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και τον κ. Φώτη Γιανακάκη, άρχοντα πρωτοψάλτη της Αρχιεπισκοπής της Κωνσταντινούπολης. Σήμερα είναι πρωτοψάλτης του Ναού της Γεννήσεως του Χριστού στη Σόφια. Η χοροδία θα ερμηνεύσει ο Άγγελος Εγώ, Αίγος Πρώτο, Ψυχή Πρώτος, ψυχή μου, κοντάκι του Μεγάλου Κανόνα του Αγίου Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης, και το Άξιον Εστίν, ήχος τέταρτος, λέγετος, μέλος του Αρχιμανδρίτη Καλιστράτ Ζογκράφσκι.
Let
συγκροτήματος βυζαντινής μουσικής Τρισάριο και στον αρχιμουσικό πρωτοψάλτη Νικόλα Αντώνοφ. Πραγματικά ήταν εξαιρετική η ενέργεια σας. Για την απονομή του ποιητικού βραβείου θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Κυπριανό Στραζέρο. Καλώς ορίσατε. Στο κέντρο της σκηνής. Βεβαίως, παιδιά χαρά μας. Θέλω να συγχαρώ με την ευκαιρία αυτή το συγκρότημα βυζαντινής μουσικής, τον κύριο Νικόλα Αντώνοφ, που μας συνδέει πολλά χρόνια φιλίας και αγάπης, και να τους εύχομαι και από εδώ και πέρα να συνεχίσουν όπως συνεχίζουν. Να ξέρετε ότι ο κύριος Αντώνοφ είναι σπουδαία προσωπικότητα στη χώρα του, στη Σόφια και γενικά στη Βουλγαρία. Έχει γράψει βυζαντινή μουσική, ασχολείται εντατικά με αυτό το κομμάτι και είναι το καμάρι του Πατριαρχείου Σόφιας και Βουλγαρίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.